τον Αντώνη, τον δικηγόρο του διαβόλου, και σου λέω το εξή. Οκ. Πέρυσι τέτοιο καιρό ο Παναθηναϊκός ήταν πάλι μπροστά και είναι και φέτο. Έχει όμω. Πρόσεξε. Έχει όμω χάσει το δύσκολο ντέρμπι στο γήπεδο του με την ΑΕΚ που μετράει στην οικονομία του πρωταθλήματο και απέναντι στην Λαμία δεινοπαθεί το λιγότερο με μία άμυνα που δέχεται πέντε φάσει για γκολ συν τον γκολ που δέχεται από Καρύλου. Υπάρχει πρόβλημα. Και λέει ο Βάνοβιτ στο τέλο θα πάρουμε στόπερ. Το Γενάρη. Ναι. Ότι χρειαζόμαστε στόπερ. Το λέει γιατί έχει. Υπάρχει ο Μάγνουσον καταρχήν έτσι που είναι τραυματία. Εγώ συμβαίνει το εξή περίεργο. Αλλάζουν όλοι εκτό από του στόπερ. Ο Πάλμερ είναι τραυματία. Ναι, αλλάζουν όλοι εκτό από του στόπερ γιατί δεν υπάρχει άλλο. Αν υπήρχε αυτό παίζει και ο Αράου εκεί. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, ξέρεις. Γιατί γίνεται όλοι οι άλλοι να είναι σε διαφορετικές ταχύτητες από δύο οι οποίοι πρέπει να παίζουν σε όλα τα παιχνίδια συνεχώς. Ήθελα να τελειώσω και μετά θα σου απαντήσω γι' αυτό. Λέγοντας ότι ο Γιωβάνοβιτς έκανε αυτά που φαίνονται, αλλά έκανε και κάτι που δεν φάνηκε και για μένα ήταν περισσότερο καθοριστικό. Όταν έμεινε με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός, άλλαξε τη σύσταση της μεσαίας γραμμής, έφερε τον Μλαντένοβιτς να παίξει αμυντικό χαφ, έπαιξε την πλευρά ο Αϊτόρ που ξέρει να το κάνει. Ενώ άλλοι παίχτες δεν το ξέρουν και όταν παίρνουν εκεί χάφ εννοώ και επιτελική κτλ. Για το Σολμπάκεν το λες, αλλά κάνουν πως δεν καταλάβουν. Λοιπόν, ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, και έφτιαξε μια τριάδα στο τέλος με τον Μλαντένοβιτς, τον Τζέριν και τον Μπερνάρ που ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, χωρίς να μιλάμε μόνο για τις αλλαγές. Αλλά για αυτό που είπες, πέρσι ο Παναθηναϊκός στη 10η αγωνιστική είχε 10 νίκες. Είχε 10 νίκες. 10 στα 10. Είχε, αν θυμάμαι καλά, 8 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΚ, 10 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό και κάπου τόσο και από τον ΠΑΟΚ. 9, 10, εκεί κάπου. Αλλά ξέρετε τι συνέβαινε. Βέβαια. Το 10 στα 10 είναι ένα παραφύση. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Κάποια στιγμή θα διόρθωνε η βαθμολογία. Να διαφωνήσω λίγο, Αντώνη μου. Ό,τι θέλεις. Διαφωνώ για τον εξής λόγο. Ναι. Διότι όταν έφτασε ο Δεκέμβρης, οι παίχτες ήταν σκασμένοι. Δεν έγιναν μεταγραφές με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται 13-14 με ζόρι χάνει τον Αϊτόρ και δεν είχε λύσεις. Διαφωνείς και διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα το Δεκέμβριο πήρε 3 παίχτες. Ο Παναθηναϊκός είχαν έρθει για να παίξουν βασικοί. Έτσι. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτό. Δεν, οι οποίοι δεν. Ο Μαντσίνη βοήθησε. Το Μαντσίνη βασικά, Αντώνη. Το Μαντσίνη. Ο Κλάι Σκάιλερ. Πριν φτάσουμε σε αυτό, εγώ λέω κάτι. Ο περσινός Παναθηναϊκός, μια αξιόλογη ομάδα, δεν ήταν μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να κάνει 30 νίκες ή 30 αγώνες στο πρωτάθλημα. Αργά ή γρήγορα η βαθμολογία του θα διόρθωνε. Φέτος ο Παναθηναϊκός είναι απόψε 5 βαθμούς μπροστά στη βαθμολογία, έφεσης επιτρέποντος, κάνοντας ένα νορμάλ πρωτάθλημα με ένα νορμάλ βηματισμό, όχι με υπερβολές 10 στα 10, γιατί αυτοί που είναι πίσω του κερδίζουν λιγότερο. Ο Ολυμπιακός είναι μια ειδική ιστορία γιατί έχει το μείον 3 και τα λοιπά και την απόφαση. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ ας πούμε και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με πέρσι κάνουν ανάλογα πρωταθλήματα και κερδίζουν λιγότερο από τον Παναθηναϊκό. Και ξέρετε τι προβλέπω. Θα τον δούμε σαν ντέρμπι πάντως τον Παναθηναϊκό. Ναι, έτσι, αλλά εγώ προβλέπω κάτι. Το πρωτάθλημα, εγώ προβλέπω κάτι. Ότι αν ο Παναθηναϊκός διορθώσει λίγο την εμφάνισή του, τις εμφανίσεις του και, τις, και, και, την, και τη, τα αποτελέσματά του στα ντέρμπι, μην αποκλείεται αυτές οι νίκες όπως αυτή με τη Λαμία να του δώσουν στο τέλος αβάτζο μπαίνοντας στα play-off που πέρσι δεν το είχε. Έτσι, γιατί η διόρθωση που έγινε από ένα σημείο και μετά ήταν μεγάλη. Ηλία, έχει δουλειά αυτό το μάτι.